Και πάμε αμέσω με την Έφη ε. Κουτσοκώστα να δούμε τώρα α, με χάρτε για να καταλάβουμε τι συνέβη Έφη ε. Καλησπέρα χθε το βράδυ και πώ ενεπλάκησαν στο χτύπημα του Ιράν. Πάμε να δούμε τον πρώτο χάρτη mm -hmm. κατά του Ισραήλ. 11 χώρε συνολικά. 11 συνολικά χώρε. Και άμα όπω βλέπουμε εδώ το χάρτη και φανταστούμε την εικόνα τη χθεσινοβραδινή, μπορούμε να φανταστούμε ότι πάνω από την ευρύτερη περιοχή τη Μέση Ανατολή πραγματικά ο ουρανό είχε πάρει φωτιά. Λοιπόν, εδώ το Ιράν λοιπόν, χτυπάει, το χτυπάει, Ιράν χτυπάει. και χτυπάει απευθεία και το Λίβανο με 300 drones και βαλιστικού πυράβλου και πυράβλου κρουζαλάκου. Όχι μόνο το Ιράν και οι σύμμαχες χώρε, δηλαδή βλέπουμε το Λίβανο, Χεσβολά, η Χεσβολά, και η Χούθη. Και η Εμένη Χούθη όμω και γίνανε επιθέσει στο επόμενο και βήμα. Από, uh, Ιράκ, Συρία και ε, βλέπουμε. Εδώ λοιπόν πρέπει να πούμε ότι το, το Ισραήλ mm. για να απαντήσει. Γιατί δεν έφτασαν οι, οι πύραυλοι και τα ντρόουν στον θόλο, δεν θα μπορούσαν να αντιμετωπίσει τέτοια Όχι, επίθεση. Βέβαια. Βοήθησαν Αμερικανοί, Βρετανοί και Γάλλοι με τα μαχητικά του. Ακριβώ. Είχαν αναπτύξει δυνάμει, μαχητικά αεροσκάφη, αλλά και πλοία από ό,τι ξέρουμε. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτέ οι τρει χώρε σύμμαχοι του και Ισραήλ. Η και η Ορδανία. Και η Ορδανία. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Και επίση, γιατί βάζουμε στο χάρτη τη Συρία και του Ιράκ. Γιατί στον εναέριο χώρο τη mm -hmm. Συρία και του Ιράκ, πριν φτάσουν οι, οι πύραυλοι και τα ντρόουν στον θόλο του Ισραήλ, τα εξουδετέρωναν F-35 Αμερικανικά και Επιβεβαιώνεται αυτό από ναι. τη Γαλλία. Και γαλλικά, και γαλλικά και, βρετανικά που είχαν απογειωθεί από την βάση στην Κύπρο. Ακριβώ. Και η Σαουδική Αραβία. Και η Σαουδική Αραβία, όταν περνούσαν κάποιοι πύραυλοι ντρόουν, τα αναχέτιζαν και να θυμίσουμε εδώ Αυτό είναι γεγονός, πληροφορία, δεν έχει Παρά αλλά... το γεγονό ότι ε. αυτέ οι δύο χώρε έχουν πραγματικά ασκήσει σκληρή κριτική στο Ισραήλ για του χειρισμού ε, τη χώρα στον πόλεμο με τη Χαμά. Άρα Βεβαίως... τρει χώρε επιτέθηκαν. Ισραήλ και άλλε τέσσερι mm -hmm. αμήνθηκαν και οι τρει, Συρία, επιτέθηκαν, Ιράκ και Επιτέθηκαν και από τη Συρία και από το Ιράκ. Ξέρουμε ότι και αυτέ οι χώρε έχουν. Το Ιράν έχει συμμάχου μέσα σε αυτέ τι χώρε. Καταλαβαίνουμε τι χώρες. θα γίνει τώρα αν το Ισραήλ απαντήσει στο Ιράν. Βλέπουμε το χάρτη. Ναι. Αυτές, αυτή είναι η πρώτη φάση. Ξέρουμε ότι θα ακολουθήσει. Είναι η πρώτη Πάμε φάση. τώρα να δούμε αυτό που λέγαμε, δηλαδή πού χτύπησαν mm -hmm. οι Ιρανοί τα ναι. στοχευμένα πλήγματα στο Ισραήλ. Βλέπουμε λοιπόν καταρχά τα υψίπεδα του Γκολάν. Ο Λίβανο έχει επιβεβαιώσει, η Χεσμολά έχει επιβεβαιώσει ότι ρίξει ρουκέτε στα υψίπεδα του Γκολάν. Θέλω να σου πω ότι αυτή είναι μια περιοχή πολύ σημαντική, γιατί όπω ε, το ίδιο το Ιράν είχε πει, εκεί υπάρχει ένα πληροφοριακό κέντρο που έδινε πληροφορίε, φέρεται να έδινε πληροφορίε στο Ισραήλ για το μεγάλο πλήγμα τη 1η Απριλίου στο προξενείο και τη Δαμασκό. και, και, και τι δύο βάσει που λέγαμε, ακριβώς. που ήταν ο βασικό στόχο τη επίθεση του, Ήτανε, του Ιράν. Ακριβώ είναι εκεί που ε, το Ιράν λέει ότι ήταν πολύ στοχευμένη η επίθεση. Δηλαδή η αεροπορική βάση, για παράδειγμα, του Νέβατη. Είναι η βάση από την οποία έφυγαν τα F-35 ακριβώς και πήγαν στο προξενείο, να το προξενείο Έτσι. στη Δαμασκό. Έτσι. Και βλέπουμε και την ευρύτερη περιοχή. και. Εδώ βλέπουμε θέλη. μόνο βάση... του τέσσερι στόχου που υπήξαν, φτάσαν στο έδαφο. Γιατί τους. υπάρχουν mm -hmm. 5-6 ακόμα σημεία στην ίδια περιοχή, εκεί γύρω από ε, την Ιερουσαλήμ ε, ε, και την Πυραμάλτα. Ακριβώ, που αναχαιτίστηκαν. Πάμε να δούμε τώρα την εμβέλεια και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Για να καταλάβουμε τη δύναμη πυρό του Ιράν και τι θα σημαίνει αν το Ισραήλ απαντήσει. Πάμε στον επόμενο χάρτη. Για να δούμε την εμβέλεια των Ιρανικών πυράβλων. Βλέπουμε λοιπόν που πιθανότατα κάποιοι από αυτού μπορεί να χρησιμοποιήθηκαν ναι, και ναι. στη χθεσινή α, επίθεση. Βλέπουμε ότι έχει πυράβλους εμβέλεια 300 χιλιόμετρων, 500 χιλιόμετρων, 1000 χιλιόμετρων που βλέπουμε ότι φτάνει κιόλα μέχρι, μέχρι την Ινδία ενδεχομένως ναι. ε, στα Ανατολικά και, και είναι υπό ανάπτυξη ένας πυράβλους 2000 χιλιόμετρων εμβέλεια που μπορεί να φτάσει στα και Δυτικά ακριβώ στην Αίγυπτο και στην Ελλάδα και στα Ανατολικά μέχρι την Κίνα και την Ινδία. Τώρα, να κλείσουμε με κάτι πολύ εντυπωσιακό. Πάμε να δούμε το τελευταίο, την τελευταία μα κάρτα. Πόσο κόστησε έφη στο Ισραήλ η χθεσινή βραδιά μόνο για χθεσινή να αναχαιτήσει 330 ντρόουν και πυράβλου του Ιράν. 1,35 δισεκατομμύρια δολάρια συνολικά κόστησε μόνο η χθεσινή για νό, βραδιά. 1,35 δι ναι, δολάρια. Πέραν του κόστου των συμμάχων Αμερικανών, Βρετανών και των Βεβαίως, υπολείπων. το Ισραήλ. Ακριβώς. Έτσι, Κωνσοκός, θα σε ευχαριστούμε.